Στην ασφάλεια της Λάρισας, λοιπόν, πήγε και κατέθεσε μετά από παραγγελία του ανακριτή από τη Χαλκιδική που ασχολείται με την υπόθεση. Ο κύριος Κούγιας, βγαίνοντας από την ασφάλεια της Λάρισας, δήλωσε στην κάμερα του Αλφα ότι σαν πατέρας εύχομαι να βρεθεί γρήγορα το παιδί και να επιστρέψει σώ πίσω στο σπίτι του. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι επειδή πριν από λίγο ολοκλήρωσε την κατάθεσή του, ότι επανέλαβε αυτά που από χθες γνωρίζουμε ότι έχει πει, ότι του τηλεφώνησε ο καταζητούμενος στις 8 του μήνα, συναντήθηκαν στα Μέγαρα στη θέση Βαρέα, όπως σας είπε, το σημείο της συνάντησης το καθόρισε ο ίδιος ο καταζητούμενος. Έφτασε λοιπόν εκεί με ένα πράσινο αυτοκίνητο, μπήκε ο ποινικολόγος μέσα στο αυτοκίνητο, συζήτησαν για λίγα λεπτά. Και όπως είπε ο αστυνομικός, το πρώτο πράγμα που του ζήτησα είναι επέστρεψε πίσω το παιδί και τότε μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλεις και θα σε αναλάβω μάλιστα και δωρεάν. Ανανέωσαν το ραντεβού του τηλεφωνικά για το ίδιο βράδυ στις 9, ωστόσο είπε ότι από εκείνη την ημέρα δεν εμφανίστηκε ποτέ. Του είπε ότι στο τηλέφωνο, όταν το τηλεφώνησε, στο κινητό του τηλέφωνο ήταν από απόκρυψη. Αυτό το αναφέρω γιατί δεν αποκλείεται να ζητηθεί από τον εισαγγελέα και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Και θα πρέπει να σας πω ότι από χτες που έγινε γνωστή αυτή η εξέλιξη, οι έρευνες έχουν μεταφερθεί και στην Αθήνα και κυρίως στη Δυτική Αττική, όπου συνεργεία της ασφάλειας και της άμεσης δράσης αναζητούν το συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτό είναι και το λογικό από τη στιγμή που έχουμε πλέον την επίσημη κατάθεση του κυρίου Κούγια ότι συναντήθηκε με αυτόν τον άνθρωπο στην περιοχή της Αττικής. Αυτό σημαίνει ότι αν είναι έτσι τα πράγματα, έχει φτάσει εδώ ο συζυγοκτόνος και άρα λογικά πρέπει να αλλάξει και η πορεία και η στρατηγική των ερευνών, γιατί είχαν επικεντρωθεί στη Χαλκιδική. Τώρα βεβαίως είναι λογικό να πέφτει μεγάλο βάρος και στην Αθήνα, έτσι. Ακριβώς. Βέβαια, δεν μπορεί να ξέρει κανείς τις κινήσεις του. Για παράδειγμα, έλεγαν οι αστυνομικοί σήμερα ότι δεν αποκλείεται να ήρθε στην Αθήνα γιατί ήθελε να αναζητήσει δικηγόρο για την υπόθεσή του, αλλά δεν μπορεί να τους βεβαιώσει κανείς ότι δεν επέστρεψε και πάλι πίσω. Θα επιθυμίσω ότι στην Αθήνα η συνάντηση έγινε χωρίς να έχει ο καταζητούμενος μαζί του το τετράχρονο αγοράκι, που είναι και το μεγάλο θύμα αυτής της υπόθεσης. Οι έρευνες όμως στη Χαλκιδική θα πρέπει να σου πω ότι συνεχίζονται για αυτόν ακριβώς το λόγο. Δεν ξέρουν αν επέστρεψε και πάλι πίσω. Mm-hmm. Και πραγματικά σαρώνουν και πάρα πολλά εξοχικά σπίτια, κλειστά πια ερημικά που υπάρχουν στη Χαλκιδική, καθώς οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή θεωρούν ότι είναι σε κάποιο κλειστό χώρο, σε κάποιο σπίτι και δεν αποκλείουν την περίπτωση να έχει και βοήθεια. Το γεγονός πάντως ότι τώρα θα ζητηθεί και τεχνική βοήθεια, μιλώ δηλαδή για τις παρακολουθήσεις τηλεφώνων, κάνει τους αστυνομικούς πιο αισιόδοξους, ίσως καταφέρουν να τον εντοπίσουν έτσι. Μάλιστα. Ιρώ, σε ευχαριστώ πολύ.